Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Ναζί σκοτώνουν αμάχους. Ονομαζόταν η μέθοδος της σαρδέλας. Τα θύματα στηβάζονταν σαν σαρδέλες σε κονσέρβα. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να εξοντώσουν πολλούς ανθρώπους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η ταινία όμως δεν είναι για τους Ναζί. Χέρια δεμένα πιστάγκωνα, μια στοχευμένη βολή στον αυχένα και η πτώση σε έναν τεράστιο μαζικό τάφο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκοτώθηκαν από τους Ναζί, σκοτώθηκαν από ένα σύμμαχο, τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση σκότωνε ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο για πολλά χρόνια, τόσο πριν όσο και μετά την προσχώρησή της στους συμμάχους. Αυτά τα θύματα δεν είχαν μνημεία. Τους έριξαν σε ανώνυμους μαζικούς τάφους. Η δολοφονική δύναμη που τους σκότωσε και οι δυνάμεις που συνεργάστηκαν με το δολοφόνο δεν ήταν διατεθειμένες να μιλήσουν γι' αυτά. Η μνήμη εκατομμυρίων αθώων θυμάτων είχε διαγραφεί από την ιστορία. Στη νεολαία σε όλο τον κόσμο αρέσει να κάνει αστεία με δημοφιλή σύμβολα του παρελθόντος. Η ναζιστική σβάστικα θεωρείται ένα κακόγουστο αστείο, ενώ τα σοβιετικά σύμβολα όχι. Στο κάτω-κάτω ο κομμουνισμός δεν ήταν ναζισμός, μιλούσε για ισότητα και αρμονία. Δεν υπήρχε τίποτα κακό σε αυτή την ιδέα. Κι όμως υπήρχε. Υπήρχε κάτι που την καθιστούσε διαφορετική από κάθε άλλη ουτοπία. Ο Λένιν πίστευε σε αυτό που αποκαλούσε πάλι τον τάξιον, που σημαίνει ότι η απόλυτη αρμονία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ορισμένες ομάδες ανθρώπων σκοτωθούν. Initially, when communists come to power, and that doesn't matter where, let it be in Russia, in Poland, in Cuba, in Nicaragua, it doesn't matter. In China, initially they destroy about 10% of population, and that's very specific. This is used not just to kill enemies, they're not enemies, it's to restructure the fabric of society. It's a social engineering. Top intellectuals, best workers, best engineers, they would kill them all. And then they will try to restructure the new society. Κρέμασαν τουλάχιστον 100 κουλάκους, εκτέλεσαν τους ομήρους. Κάντε το με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι να τους βλέπουν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα και να τρέμουν. Λένιν. Το 1917 οι κομμουνιστές κατέλαβαν την εξουσία. Ο Λένιν είχε τώρα την ευκαιρία να εφαρμόσει το μαρξισμό στην πραγματική ζωή. Those who resisted were shot. There were terrible massacres against resisting peasants. And again, nobody knows exactly how many people died, but we're talking about 10 million or more. Αλλά ακόμα και η πιο αδίστακτη τρομοκρατία δεν μπορεί να κάμψει τη λαϊκή αντίσταση. Ιδιαίτερα στις εθνικές δημοκρατίες, όπου η κομμουνιστική τρομοκρατία διαπλεκόταν με την εθνική καταπίεση, όπως συνέβαινε στην Ουκρανία. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1932, ο Στάλιν έγραψε στο συνεργάτη του Γκαγκάνοβιτς: «Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι πολύ άσχημη. Αν δεν λάβουμε μέτρα, μπορεί να χάσουμε την Ουκρανία». Αρκετές συναντήσεις του κλειστού κύκλου του Στάλιν οδήγησαν σε ένα σχέδιο δράσης. Ήταν ένα φρικτό σχέδιο. In that winter, 32-33, all food supplies in the Ukraine were taken away. A huge cordon was created so that nobody could leave. Αρχικά οι άνθρωποι δεν πέθαιναν. Τους συντηρούσαν κάποιες προμήθειες δημητριακών και λαχανικών. Αλλά αυτό δεν ήταν μέρος του σχεδίου του Στάλιν.
So he ordered NKVD to confiscate all grain, all food from these areas. By doing that, he knew he is condemning them to death. Картошку, свеклу, это самое капусту, соленая капуста в бочке, с бочкой. Когда забираешь, садить же нужно. Нужно посадочным никто не забирать, и все. Куда было изъято продовольствие у крестьян, им еще и запретили выезжать, искать его в других местах. Купить, обменять или заработать это продовольствие. Και έπειτα άρχισε η πείνα. Они умирали. Причем в города их тоже не пускали, старались не пускать. Там стояли заградительные отряды, которые ссаживали этих умирающих, голодающих с поездов. И некоторые умирали прямо вот на вокзалах или на подъездных путях, там к Харькову, Киеву. Οι Ουκρανοί πέθαιναν βασανιστικά αργά. Τα παιδιά έκλαιγαν και ζητούσαν ψωμί. Πολλοί έχασαν το αίσθημα του φόβου, πήγαν στις φυλασσόμενες αποθήκες των μυστικών υπηρεσιών για να μαζέψουν στάχια και πυροβολήθηκαν επί τόπου. Όμως τα περισσότερα θύματα πέθαναν αργά στο σπίτι τους. Ειδικές μονάδες της μυστικής υπηρεσίας εισέβαλαν στα σπίτια για να συλλέξουν τα πτώματα. Έπαιρναν 200 γραμμάρια ψωμί για κάθε πτώμα που παρέδιδαν. Она заходит. Ага, кто у вас здесь помер? Давай. И там до одной, значит, женщина сама лежит, опухшая, понимаю. Так, говорит, давай ее сейчас заберем. Что она все равно помрет завтра, за ней еще ехать нужно будет. Сегодня она просит, что да я же еще живу, я жить хочу, я в доме. С кем вы с бота? Як стануть землею закопувати, то я мала не ходила на кладбище, а люди такі вже дорослі ходили. Казали, земля ворушилася, як закриють цю землю. Полі завтікан зондані. Это для меня место святое, потому что здесь лежат жертвы Голодомора, в том числе и мои близкие родственники, в частности, моя бабушка. Δέκα χρόνια αργότερα, οι Ναζί εξόντωσαν εκατομμύρια Εβραίους. Πήραν το χρυσάφι τους, το έλειωσαν και το κατέθεσαν σε ελβετικές τράπεζες. Δεν γνωρίζουμε τι έκαναν οι κομμουνιστές με το χρυσάφι που άρπαξαν από αυτούς τους ανθρώπους και αν υπήρχε χρυσάφι. Αυτό που ξέρουμε είναι τι έκαναν οι κομμουνιστές με τα δημητριακά που άρπαξαν. Τα εξήγαγαν στη Δύση. Εκατομμύρια τόνους. Παρά την πείνα, η εξαγωγή των Ουκρανικών δημητριακών αυξήθηκε στο μέγιστο. Τα μέσα ενημέρωσης της Δύσης ανέφεραν την έκταση της γενοκτονίας από λοιμό. Οι Ουκρανοί είχαν εξοντωθεί ενώπιον όλου του κόσμου, αλλά ο κόσμος δεν έκανε τίποτα για να τους βοηθήσει. Τα εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από πείνα σε διάστημα ενός έτους. Η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα εξόντωσης από εκείνο στην Ουκρανία κατά το χειμώνα 1932-33.
Η Σοβιετική κοινωνία ήταν η πρώτη κομμουνιστική κοινωνία στον κόσμο. Ήταν ένα τεράστιο κοινωνικό πείραμα. Ο μαρτυρικός θάνατος των 7 εκατομμυρίων Ουκρανών είχε ένα ευρύτερο νόημα στο στρεβλό όραμα των κομμουνιστών αρχιτεκτώνων. You have to make the revolution, then establish the dictator, dictatorship of proletariat, and then the birth of the new man can be possible. Η γέννηση του νέου ανθρώπου ήταν ο απότερος στόχος του μαρξισμού, η αναπαραγωγή μιας νέας επαναστατικής μορφής ανθρώπου που θα σκέφτεται, θα μοιάζει και θα ενεργεί διαφορετικά. Οι κομμουνιστές δεν ήταν μόνοι σε αυτό το εγχείρημα. Wir müssen eine neue Menschen erziehen und zu einer neuen Lebensform zu bilden. Ο εθνικοσοσιαλισμός του Χίτλερ ήθελε επίσης να δημιουργήσει ένα νέο άνθρωπο. In both systems you have an ideology which has the ambition of creating a new man. That means that both systems don't agree with human nature as it is. They are at war with nature, with human nature. This is the root of totalitarianism. And you find it both in Nazi, it's a biology, it's an ideology based on false biology. And communism is based on false sociology. But both systems have an ambition of being scientific and resting on a scientific basis. Ο βασικός επιστήμονας του ναζισμού, ο Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, ομολόγησε στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης ότι ο Χίτλερ είχε καταχραστεί την ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού. Πράγματι, η ιδέα κατά τη ναζιστική άποψη δεν ήταν τελικά τόσο κακή. Υγιείς, όμορφοι, ξανθοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Μια μελλοντική κοινωνία χωρίς ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ή Εβραίους. Σχεδόν ένας παράδεισος. Για κάποιο λόγο, ο εθνικός σοσιαλισμός δεν λειτουργήσε, όπως και ο σοβιετικός σοσιαλισμός. Και οι δύο άφησαν χιλιάδες μαζικούς τάφους, εκατομμύρια δολοφονημένους. Ήταν σύμπτωση. I don't think many people know that only socialists publicly advocated genocide in the 20th centuries. I think that's a very little known fact, and it seems shocking if you mention it. I've lectured on it here and in other universities, and it's always greeted with a sense of shock. First appeared in January 1849 in Marx's journal, Neue Rheinische Zeitung. Engels wrote of the how the class war in Marxian terms means that when socialist revolution happens, the class war happens, there will be primitive societies in Europe two stages behind because they're not even capitalist yet. And he had in mind the Basques and the Bretons and the Scottish Highlanders and the Serbs and he calls them racial trash, Völkerabfälle, racial trash, and they will have to be destroyed because being two stages behind in the historical struggle, it will be impossible to bring them up to the point of being revolutionary. Η θεωρία του Μάρξ και του Έγγελς μελετήθηκε προσεκτικά από τον Λένιν, τον άνθρωπο που δημιούργησε την πρώτη μαρξιστική χώρα στον κόσμο.
Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Λένιν το 1924, οι Times της Νέας Υόρκης δημοσίευσαν ένα μικρό άρθρο, το οποίο τότε σχεδόν πέρασε απαρατήρητο. Αφορούσε ένα νεοσύστατο κόμμα στην Γερμανία, το Εθνικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, του οποίου ιδρυτής και προστάτης είναι ο Αδόλφος Χίτλερ, τον οποίο συγκρίνει με τον Λένιν. Ποιος μιλάει? Κάποιος Δόκτωρ Γκέμπελς. Με τον ισχυρισμό του ομιλητή ότι ο Λένιν ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος αμέσως μετά το Χίτλερ και ότι η διαφορά μεταξύ κομμουνισμού και ιδεολογίας του Χίτλερ ήταν πολύ μικρή, άρχισε ένας διχαστικός πόλεμος. Εκπληκτικό. Ο μελλοντικός υπουργός προπαγάνδας, ο Γκέμπελς, έλεγε ανοιχτά ότι η διαφορά μεταξύ κομμουνισμού του Λένιν και ιδεολογίας του Χίτλερ ήταν πολύ μικρή. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were in Germany national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Of the left went to Hitler, at least in France, part of the socialists went to became advocates of Hitler. Ο δημοφιλής Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Bernard Shaw υποστήριξε τον Χίτλερ στα μέσα ενημέρωσης. Η αριστερά υποστήριξε τον Χίτλερ όχι επειδή τους εξαπάτησε, ήξεραν ότι ο Χίτλερ θα σκότωνε, το είχε πει. Στην πραγματικότητα γι' αυτό τον υποστήριξαν. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social boat, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly, we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us, and it can't be of very much use to yourself. Bernard Shaw believed in the mass killing by category, not usually by racial category, but by category, you know, the idle, the unfit. Η εξόντωση των παρασίτων της κοινωνίας ήταν αυτό που πρέσβευε ο μαρξιστικός σοσιαλισμός. It demanded in a London newspaper that the scientists should devise a humane gas. Κάνω έκκληση στους χημικούς να ανακαλύψουν ένα ανθρωπιστικό αέριο που θα σκοτώνει ακαριαία και ανώδυνα. Θανατηφόρο σίγουρα, αλλά όχι απάνθρωπο. Έπειτα από 10 χρόνια ανακαλύφθηκε τέτοιο αέριο. Ονομάστηκε Τσίκλον Μπ. Ο άνθρωπος που επέβλεψε την πρακτική του εφαρμογή, ο Άντολφ Άιχμαν, αργότερα θα ομολογήσει ότι χάρη στο Τσίκλον Μπ οι άνθρωποι στο Auschwitz πέθαναν ανώδυνα. Το Τσίκλον Μπ ήταν ένα ανθρωπιστικό αέριο. Ναι, ο Άιχμαν χρησιμοποίησε ακριβώς τα ίδια λόγια. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο Bernard Shaw, καθώς και η αριστερά γενικότερα, αντιτάχθηκαν στον ναζισμό, επειδή ο Χίτλερ είχε διαστρεβλώσει τον μαρξισμό. Θάνατος με αέρια λόγω εθνικότητας ήταν απολύτως αδικαιολόγητο. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στην τάξη. Ο Χίτλερ έκανε μεγάλο λάθος. Θανατώθηκαν εντελώς διαφορετικά άτομα.
Η μόνη πραγματικά μαρξιστική χώρα ήταν η Σοβιετική Ένωση. Εξόντωνε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μάρξ, τους ταξικούς εχθρούς. Αλλά σε γενικές γραμμές η διαδικασία ήταν παρόμοια με την εξόντωση των Εβραίων. Πρώτον, γελιοποιούσαν τα θύματα και τα εξευτέλιζαν δημόσια. Και τότε τα σκότωναν. Εκατομμύρια θύματα. Εάν ο εχθρός δεν εγκατέλειπε, έπρεπε να εξοντωθεί. 30-е годы была заведена вся эта, отработана вся эта технология расстрелов и убийств. Значит, практически каждая область, вот административная область, имела свою зону, где, значит, захоранивали этих расстрелянных. Η εκτέλεση γινόταν στις φυλακές. Στο υπόγειο υπήρχαν ειδικοί θάλαμοι εκτελέσεων με τείχους από μπετόν και ένα αυλάκι για να φεύγει το αίμα. Человека вели по коридору там в красный уголок. В красном уголке последнее, значит, сличение персональных данных. Он должен был назвать свою фамилию, имя, отчество. Вот потом, значит, его выводили, заводили в эту комнату. И как только он переступал там порог, он получал выстрел в затылок из пистолета. Yes, people were killed by a bullet in the head. We know that usually they were killed by bunches of, well, between 100 and sometimes, well, several hundreds every, well, night. Μετά φόρτωναν τα πτώματα σε φορτηγά, τα μετέφεραν μακριά από τις πόλεις και τα έθαβαν σε κοντινά δάση και πάρκα. Αυτό είναι το δάσος Μπικίβνα, κοντά στο Κίεβο. Οι ηλικιωμένοι δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν τα φορτηγά, τα οποία έφταναν εδώ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη διαδρομή έσταζε αίμα από αυτά. Μόνο μετά 50 χρόνια επέτρεψαν στους συγγενείς να έρθουν εδώ. Δημιούργησαν αυτό το μνημείο, όπου κάθε δέντρο είναι και ένα ηρώο. Κάθε δέντρο σε αυτό το δάσος είναι δεμένο με ένα μαντίλι στη μνήμη των αθώων θυμάτων που τα δολοφόνησαν βάναυσα και τα πέταξαν σε μαζικούς τάφους εδώ. Μπικίβνα, Μπούτοβο, Λένιγκραντ, Βίνιτσα, Χάρκοβο. Μαζικοί τάφοι παντού. Μια ολόκληρη γενιά παιδιών που έχασαν τους γονείς τους και έμειναν άστεγα, τα αποκαλούμενα «μπεσπριζόρνια». Εκατομμύρια από αυτά ζητιάνευαν ψωμί στους δρόμους των Σοβιετικών πόλεων. Ήταν ένα δυσάρεστο θέαμα, ειδικά όταν ξένοι φίλοι επισκέπτονταν τη Μόσχα. Και ο Στάλιν αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Stalin authorized in the middle of the 30s, because there was this problem of «μπεσπριζόρνι», he authorized the children to be shot from the age of 12. People were being shot day and night throughout the biggest country in the world. Stalin even got to the point of killing people by random, by quarters. Let's say 100,000 in Tambov district. Okay, that's it. Whoever they grabbed and shot will be fulfilling quota. They wouldn't care about names. Then after the quotas were fulfilled, the local authorities would report to Stalin, to Central Committee, and asked for additional quotas. Хрущев просил, что лимит, вот, значит, там, что-то ему там разрешалось, что-то 7 или 8 тысяч врагов народа. Он просил, дайте мне лимит на 17 тысяч.
An additional quota will be given, and after fulfilling, they would again ask for additional quota, and so it will go in circles. It was like a like mincemeat machine, you know. It was just killing and killing and killing. Сталин как человек, у которого весь в крови, я все это видел его резолюции, когда пачками он подписывал вместе с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым. Это самая пятерка была инициативная. Молотов всегда добавлял заменить 10 лет на расстрел. Пачки. В результате вот только за эти с 37 года по 41 11 миллионов человек. 11 миллионов. Можете себе представить, какие масштабы репрессий своего народа? And I don't think the world, certainly Europe, has never seen that sort of murderous killing, either in numbers or in nature. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ευρώπη ο οποίος παρακολουθούσε στενά την κατάσταση στη Ρωσία, ο Χίτλερ. Η δολοφονία εκατομμυρίων ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν κάτι πρωτοφανές. Το ολοκαύτωμα ήταν ακόμη μια ιδέα στο μυαλό του Χίτλερ. Το στρεβλό όραμα του Χίτλερ για τον κόσμο άρχισε να παίρνει πραγματική μορφή. Προσάρτησε την Αυστρία, κατέλαβε την Τσεχοσλοβακία. Ήταν πλέον σαφές σε όλους. Για να αποφευχθεί μια παγκόσμια καταστροφή, έπρεπε να εμποδίσουν τον Χίτλερ. Ο Στάλιν όμως αρνήθηκε να γίνει μέλος του αντιχιτλερικού συνασπισμού. The idea was to destroy old order in Europe. And that was Stalin's big idea. Let Hitler be a bad guy. He will go and destroy all the order in Europe. There will be no parliaments, no trade unions, no armies, no governments. And then Stalin will come as a liberator. Liberator. Millions of people will be sitting in concentration camps, hoping for someone to liberate them. And Stalin and the Red Army will come as a liberator. That was his plan. Όμως ο Χίτλερ δεν είχε ούτε τους πόρους ούτε ασφαλή σύνορα για να ξεκινήσει ένα πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Έτσι, στις 23 Αυγούστου του 1939, ο Χίτλερ και ο Στάλιν υπέγραψαν ένα σύμφωνο το οποίο παρήχε στη Γερμανία ασφαλή ανατολικά σύνορα και τεράστιες προμήθειες στρατηγικών πόρων με οικονομικές συμφωνίες που θα ακολουθούσαν. Στις 24 Αυγούστου, ο ναζιστής υπουργός εξωτερικών Ρίμπερτροπ αναφέρει στον Χίτλερ τα νέα της επίσκεψής του στη Μόσχα. Ο Χίτλερ είναι ευχαριστημένος. Τώρα έχει ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο. 1η Σεπτεμβρίου του 1939, ο Χίτλερ επιτίθεται στην Πολωνία από τη Δύση. Η Πολωνία αντιστέκεται απεγνωσμένα στους Ναζί, αλλά στις 17 Σεπτεμβρίου δέχεται απροσδόκητη επίθεση ανατολικά από τη Σοβιετική Ένωση. Τα βομβαρδιστικά της Λουφτβάφε έκαναν επιθέσεις σε πολωνικές πόλεις και το σοβιετικό ραδιόφωνο στο Μίνσκ τα καθοδηγούσε στους στόχους τους.
κόκκινος στρατός φαινόταν διαφορετικός τότε. Μπήκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δίπλα-δίπλα με τα SS. Οι τοπικοί πληθυσμοί μερικές φορές δεν καταλάβαιναν τη διαφορά μεταξύ των δύο. Και έτσι, για να είναι σίγουροι, απευθύνονταν και στους δύο. The German army met the Red Army in the middle of Poland. And then the two totalitarian monsters, Soviet and German, divided the country between them. Ο σοβιετικός τύπος απεικόνιζε το όλο θέμα σε ένα αγώνα κατά του πολωνικού φασισμού. Η φιλιρινική ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση πολεμούσαν τον επιθετικό πολωνικό φασισμό. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι και οι δύο δικτάτορες είχαν συμφωνήσει για περισσότερα από την Πολωνία. Σε ένα μυστικό πρωτόκολλο που υπεγράφει στο Κρεμλίνο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ο Χίτλερ και ο Στάλιν συμφώνησαν για τη διαίρεση της Ευρώπης. Сначала в этом проекте, который предлагал Риббентроп, этого не было. И вот как ни странно, инициатором составления вот этого тайного дополнительного договора был Сталин сам. А мы отрицали, понимаете, потому что он настолько, как говорится, агрессивный, что это не к лицу коммунистической партии, и отрицали, что не было такого договора. До последнего дня все время отрицали. Με αυτό το μυστικό πρωτόκολλο, ο Χίτλερ έδωσε το πράσινο φως στο Στάλιν να καταλάβει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών. Πρώτη στη λίστα ήταν η Φινλανδία. When the first bomber planes came to bomb Helsinki, you know, the autumn November 39, Finns thought that those Russian bomber planes were lost, simply that they're bombing Helsinki by accident. Again the Russian bombers zoom over Helsinki. Again a proud city is shaken by the roar of destruction. Just feel your own heart beating faster as you see the buildings falling under the impact of the bombs. Η Μόσχα χαρακτήρισε τη Φινλανδία φασιστικό καθεστώς και εξαπέλυσε μαζική χερσαία επίθεση. Ήταν καταστροφή. Οι Ρώσοι είχαν 330.000 νεκρούς και τραυματίες. Η μικρή Φινλανδία ως εκ θαύματος καθυστερούσε το μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο. Αλλά με τεράστιο τίμημα. My father lost four of his brothers in that war. Four. That's a lot in one family. That was the price we paid. That we did not have a democratic society next to us. Finland's flag is still flying. Though she may pass through the valley of sorrow, though she may lose her liberty and her land, she fights on. Yet another air raid on Helsinki. This time the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelter. People cowering against a wall for safety from aerial death. This is the mark of warfare against women and children. As the Russians retreat from the Arctic villages, even if they can't win, they can still burn and destroy. Για τη βάναυση επίθεση κατά της Φινλανδίας, η Σοβιετική Ένωση εκδιώχθηκε από την κοινωνία των εθνών. Η ρητορική του Κρεμλίνου για αγώνα κατά του φινλανδικού φασισμού δεν ελήφθη σοβαρά. Μόνο τρεις χώρες είχαν χαρακτηριστεί παλιότερα ως επιθετικές από τον οργανισμό. Η μιλιταριστική Ιαπωνία, η φασιστική Ιταλία και η ναζιστική Γερμανία. Και τώρα προστέθηκε η Σοβιετική Ένωση. Στην Ευρώπη η Σοβιετική Ένωση είχε μόνο ένα σύμμαχο, τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ ξεκίνησε τον πόλεμό του στη Δύση. Οι Ναζί κατέλαβαν τη Δανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Στην Νορβηγία εισέβαλε με την άμεση βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης.
Ο Στάλιν παρήχε στους Ναζί τη σοβιετική ναυτική βάση κοντά στο Μουρμάνσκ, από όπου ο Χίτλερ εξαπέλυσε την επίθεση στην Νορβηγία. Когда было принято в Берлине решение о прекращении использования этой базы, то было направлено соответствующее благодарственное письмо адмирала Редера наркому военно-морского флота Кузнецову с выражением большой благодарности за услуги, оказанные германскому военно-морскому флоту. Ο Στάλιν έγραψε στον Ναζί Υπουργό Εξωτερικών Ρίμπεντροπ. Η φιλία μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης ήταν σφραγισμένη με αίμα. Προφανώς εννοούσε το αίμα των θυμάτων των Σοβιετικών και των Ναζί. Τέτοια φιλία ήταν. Σοβιετικοί και Ναζί αξιωματικοί είχαν συναντήσεις και συζητούσαν την πρόοδο του πολέμου. Δεκέμβριος 1939. Η πρόοδος ήταν καλή και οι προοπτικές φαίνονταν ακόμη καλύτερες. Υπήρχε λόγος να πανηγυρίζουν. Η Σοβιετική Ένωση έγινε ο κύριος προμηθευτής πόρων για την ναζιστική πολεμική μηχανή. Χιλιάδες τόνοι πετρελαίου, σιδηρομεταλλευμάτων και οικοδομικών υλικών. Ακόμη και φορτία δημητριακών έστελναν οι Σοβιετικοί στο γερμανικό στρατό. Οι πολίτες λιμοκτονούσαν, αλλά η κυβέρνηση έστελνε τρόφιμα στο Χίτλερ. Η Σοβιετική Ένωση προχώρησε ακόμη περισσότερο. Έπεισε τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης να σαμποτάρουν το αντιστασιακό κίνημα και να υποστηρίξουν τους Ναζί. Comforting to see prison workers talking to German soldiers as friends in the street or at the corner cafe. Well done, comrades, and keep it up, even if it displeases the middle classes. The brotherhood of man will not remain forever a hope. It will become a living reality. That is the French Communist Party in July 1940. Communist Party say today that they were resistant well before the June 1941 when Soviet Union was attacked. In fact, they were in fight with the Maréchal Pétain's government more than the German. Τον Ιούνιο του 1940 ο Χίτλερ συνθλίβει τη Γαλλία. Ο Στάλιν εντωμεταξύ κατέλαβε τη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εσθονία. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθούσε να αντιστέκεται στο Χίτλερ ήταν η Μεγάλη Βρετανία. If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas. And they will be in a position to bring enormous military and naval resources against this hemisphere. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ θεωρούσε τη Σοβιετική Ένωση ως δύναμη του άξονα. Ήταν προφανές σε όλους ότι ο Στάλιν ήταν στο φασιστικό στρατόπεδο. Ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός Μολότοφ πήγε στο Βερολίνο για να συζητήσει τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη. Έφτασε με έναν κατάλογο εδαφών για τα οποία ενδιαφερόταν η Σοβιετική Ένωση. Ενώ ο Χίτλερ και ο Μολότοφ συζητούσαν, οι υπόλοιποι Σοβιετικοί σύντροφοι απολάμβαναν την παρέα του Γκέμπελς, ο οποίος μιλούσε για τα πλεονεκτήματα του ναζισμού. Επειδή ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός Μολότοφ και όχι ο Γκέμπελς ήταν αυτός που προειδοποίησε τη Δύση να μην πολεμήσει τη ναζιστική ιδεολογία. Και επιπλέον, απευθυνόμενος στο ανώτατο Σοβιέτ στο Κρεμλίνο, ο Μολότοφ δήλωσε ότι η καταπολέμηση της ναζιστικής ιδεολογίας ήταν έγκλημα.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε σε όλες τις μεγάλες σοβιετικές εφημερίδες. Αργότερα, εκείνη η σελίδα εξαφανίστηκε από τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Σοβιετικής Ένωσης μαζί με πολλές άλλες φιλοναζιστικές δηλώσεις. Γιατί όμως ο αγώνας κατά του ναζισμού ήταν έγκλημα κατά τη σοβιετική άποψη? Επειδή οι μαζικές δολοφονίες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης βασίζονταν σε αυτή την ιδεολογία. Η εργασία σε απελευθερώνει στα ναζιστικά στρατόπεδα. Η εργασία είναι τιμή στα σοβιετικά στρατόπεδα. Αν κάποιος ήθελε να πολεμήσει την ιδεολογία, θα κατέληγε να μάχεται το σοβιετικό καθεστώς. Ο Μολότοφ το γνώριζε. Ήταν αυτός που παρακολούθησε προσωπικά την εξόντωση των 7 εκατομμυρίων Ουκρανών. Ο Χίμλερ παρακολουθούσε την εξόντωση των Εβραίων. Οι δύο άντρες συμφώνησαν ότι για το κοινό καλό, ορισμένες ομάδες έπρεπε να θανατωθούν. Ο Winston Churchill δεν έκρυβε ότι η ναζιστική και κομμουνιστική ιδεολογία ήταν παρόμοιες. Κατά την άποψή του, ο ναζισμός ήταν μια μορφή κομμουνιστικού δεσποτισμού. Η μισητή κομμουνιστική τυραννία, όπως την αποκάλεσε ο Τσόρτσιλ το 1940, τελικά νίκησε, με τη βοήθεια των συμμάχων. Εδώ εορτάζεται η 60η επέτειος από τη Μεγάλη Νίκη, μια ιστορική παρέλαση. Όχι λιγότερο ιστορική από την πρώτη σοβιετική παρέλαση νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί με τους Ναζί. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. Οι Σοβιετικοί τόνισαν ότι ποτέ δεν είχαν παρελάσει υπό την ναζιστική σημαία. Επισήμως η Μόσχα παρουσιάζεται ως επική αγωνίστρια κατά του φασισμού. Πολλοί άνθρωποι το πίστεψαν. Πολλοί Εβραίοι διέφυγαν στη Σοβιετική Ένωση για να προστατευθούν από τον Χίτλερ. Και στη συνέχεια ο Στάλιν έκανε κάτι αδιανόητο. Τους συγκέντρωσε και τους παρέδωσε στην Γκεστάπο ως χειρονομία καλής φιλίας. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το φιλμ. Ο σοβιετικός αξιωματικός χαιρετά τον συναδελφό του με ναζιστικό χαιρετισμό. The Nazi SS and the Soviet NKVD, you know, the Stalin security police cooperated very closely. Αρχειοθετημένα έγγραφα αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος αυτής της συνεργασίας. Κατάλογοι Γερμανών, Κομμουνιστών και Εβραίων, τους οποίους οι Σοβιετικοί παρέδιδαν στους Ναζί. Δεκέμβριος 1937, Απρίλιος 38, Μάιος 38, Νοέμβριος 38. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά η συνεργασία των SS με την NKVD δεν περιοριζόταν στην έκδοση κοινών εχθρών. Η NKVD was training Gestapo. The Soviet machinery of terror had been operating for 20 years before the Nazis even started. Делегация германских гестапо, СС приезжают в Советский Союз учиться, как строить концлагеря. Посещали концлагеря, как это нужно, как огораживать, как ставить.
Οι σοβιετικοί αξιωματικοί με τη σειρά τους πήγαν στην κατεχόμενη από τους Ναζί Κρακοβία για να συναντήσουν συναδέλφους τους, τον SS. Το εβραϊκό ζήτημα ήταν ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης. Σοβιετικοί αξιωματούχοι συντόνιζαν προσωπικά την απέλαση των Εβραίων μαζί με τον ταξίαρχο των SS, Ότο Βέχτερ, που ήταν από τους ηθήνοντες του Ολοκαυτώματος. Αυτός μετέφερε τους Εβραίους στον γκέτο της Κρακοβίας και αργότερα οργάνωσε την εξόντωσή τους σε θαλάμους αερίων. Το 1939 ο Στάλιν απέλυσε τον Υπουργό Εξωτερικών Λιτβίνοφ. Дело в том, что Литвинов действительно был по причине своей еврейской национальности, ну, крайне неподходящим для подписания любого пакта с Германией. And Litvinov was removed. The Soviet Foreign Ministry was surrounded by NKVD troops, tanks, and Stalin gave the order, clear out the synagogue, which is not a very nice thing to say. You would expect this from Hitler, but Stalin equally was capable of such prejudice. Ο εξόριστος κομμουνιστής ηγέτης Λέον Τρότσκι προειδοποίησε τον κόσμο για τον αντισημιτισμό του Στάλιν και για το γεγονός ότι ο Στάλιν και ο Χίτλερ συνομωτούσαν. Στάλιν σπαλίσε the gay PU has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Η παρουσία του γινόταν επικίνδυνη για το Κρεμλίνο. Ο Τρότσκι γνώριζε ότι κάθε ομιλία του μπορούσε να είναι η τελευταία. Ήξερε ότι ο Στάλιν τον καταδίωκε, αλλά ακόμη και στους χειρότερους εφιάλτες του δεν μπορούσε να φανταστεί το μαρτυρικό του θάνατο. Ο Στάλιν έστειλε ένα μυστικό πράκτορα στο Μεξικό, τρύπωσε στο σπίτι του Τρότσκι και του συνέτριψε το κεφάλι με μια ξύνα ορειβασίας. Ο Τρότσκι πάλευε για τη ζωή του 2 μέρες και στη συνέχεια πέθανε με φρικτούς πόνους. Την εποχή του Στάλιν δεν συζητούσαν με τους επικριτές του Κρεμλίνου, τους δολοφονούσαν. Η Σοβιετική Ένωση, όπως η Ναζιστική Γερμανία, δεν διέπρατε εγκληματικές πράξεις, ήταν μια εγκληματική επιχείρηση στην ουσία. Για να γίνει κανείς μέλος του Πολιτμπυρό του Στάλιν, έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για δολοφονίες, για να είναι αξιόπιστος, όπως τις συμμορίες εγκληματιών. Ο Στάλιν σπάνια υπέγραφε μόνος διαταγές εκτελέσεων. Έπρεπε και τα υπόλοιπα μέλη του πολιτικού γραφείου να υπογράψουν στις λίστες του θανάτου. Ακόμη και εκείνοι που αργότερα καταδίκασαν τον Στάλιν ήταν υπεύθυνοι για μαζικές δολοφονίες. Οι σύντροφοι ήταν ενωμένοι από τα κοινά εγκλήματα. Δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής για αυτούς, παρά μόνο η εκτέλεση νέων εγκλημάτων. Το Μάρτιο του 1940, σε ένα δάσος κοντά στο χωριό Κάτιν, άνοιξαν 8 τεράστιους λάκους. Μεγάλα φορτηγά μετέφεραν ανθρώπους. Ήταν έφεδροι του Πολωνικού στρατού, γιατροί, μηχανικοί, καθηγητές. Τους διέταξαν να βγουν. Κανείς δεν έπρεπε να δει τι θα συνέβαινε. Αλλά ο θόρυβος των φορτηγών μέσα στο δάσος ήταν ασυνήθιστος για το δασοφύλακα. He was locked in for 25 years, incommunicado, under a false name. They could have killed him for some reason they didn't. I don't know why. So they just kept him in jail, and that's very well known, documented fact. What did he see? He saw NKVD shooting them. A big hole, and NKVD shooting through the back of the neck, each of them. The people were tied up with hands behind, on their knees, on the edge of that hole. Just shot and kicked into the hole. Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение всех этих военнопленных из этих 3 специальных лагерей расстрелять.
it's now known very well the names and addresses of many of the Soviet officers who perpetrated those crimes, who shot people in cold blood. Yet if there was ever an investigation, those murderers should come to Great Britain because they'll be safe, because in this country it's not regarded as a war crime. Κι άλλα σοβιετικά εγκλήματα δεν θεωρούνται εγκλήματα. Τα θύματα τους πεθαίνουν αθόρυβα, χωρίς παρηγοριά, χωρίς δικαιοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά προορίζονται για άλλα θύματα. Κοιτάζοντας αυτό το γκρίζο μνημείο στο κέντρο της Ευρώπης, έχει κανείς την εντύπωση ότι βρίσκεται εδώ, επειδή βαθιά στην καρδιά τους πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να πιστεύουν αυτό που οι δύο άντρες τόσο επίμονα υποστήριξαν, ότι όταν σκοτώνονται κατώτερα έθνη δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα, επειδή ανοίγεται ο δρόμος για τα πιο προηγμένα έθνη να οικοδομήσουν μια καλύτερη ζωή. Όσο θα υπάρχει ζωντανή αυτή η ιδέα και όσο το φάντασμα αυτών των δύο ανδρών πλανάται πάνω από την Ευρώπη, θα είναι πολύ δύσκολο τα διάφορα έθνη της να ενωθούν πραγματικά. Μετάφραση Μαριγό Καλπάκη. Αφήγηση Αθηνά Σωτηροπούλου. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου Αλέξανδρος Στρατής. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.